Σύμφωνα με αυτό, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, θα έρθει για δεύτερη φορά στη γη με σκοπό να κρίνει τους ζώντας και τους νεκρούς. Η Δευτέρα αυτή παρουσία δεν θα είναι ταπεινή όπως η πρώτη, αλλά ένδοξη και φοβερά. Ο Κύριος θα συνοδεύεται από τα αναρρύθμιτα τάγματα των Αγίων Αγγέλων και θα καθίσει πάνω σε θρόνο για να κρίνει όλα τα έργα των ανθρώπων. Τίποτα δεν θα μπορέσει να κρυφτεί από τα φλογερά μάτια του δικαίου κριτή, ο οποίος θα κρίνει με δικαιοσύνη όλα τα έργα κρυφά και φανερά και δεν θα μπορέσει κανείς να αποφύγει αυτή τη φοβερά ημέρα. Οι πράξεις μας, τα λόγια μας, οι σκέψεις μας, ακόμα και τα πιο κρυφά συναισθήματά μας θα εκτεθούν μπροστά στο αναρρύθμιτο πλήθος των ανθρώπων και των Αγίων Αγγέλων για να αποδοθεί στο καθένα η ανάλογη αμοιβή ή τιμωρία. Έτσι, στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, θέλοντας να μας διαβεβαιώσει για την πραγματικότητα αυτού του μελλοντικού γεγονότος μας, δίδαξε την παραβολή του Βασιλέα που θέλησε να λογαριαστεί με τους υπηρέτες του. Την ώρα της διαδικασίας βρέθηκε κάποιος που του χρωστούσε μύρια τάλαντα, δηλαδή ένα υπέρογκο χρηματικό ποσό. Ο υπηρέτης βρέθηκε σε δύσκολη θέση, γιατί δεν μπορούσε να επιστρέψει στο κύριό του το ποσό αυτό. Ο βασιλιάς διέταξε αμέσως να συλλάβουν τη γυναίκα και τα παιδιά του και όσα περιουσιακά στοιχεία είχε, τον ίδιο να ρηχθεί στις φυλακές μέχρι ότου αποδώσει κάθε λεπτό. Ο δυστυχής υπηρέτης, στο άκουσμα της απόφασης του Κυρίου του και βλέποντας την ολοκληρωτική του καταστροφή, πέφτει στα γόνατά του και παρακαλεί ηγετευτικά τον Κύριό του να τον εξπλαγνιστεί και δίνει την υπόσχεση ότι θα αποδώσει όλο το χρέος. Ο Κύριος τον εξπλαγνίστηκε και τον απαλλάσσει από όλο το χρέος. Δεν χρωστά πια τίποτε στο βασιλιά του, όλα τα έσβησε ο καλοκάγαθος Κύριος. Γεμάτος από ανέκφραστη χαρά, ο υπηρέτης βγαίνει από την αίθουσα του θρόνου και συναντά τυχαία ένα συνυπηρέτη του, ο οποίος του χρωστούσε 100 δινάρια, δηλαδή ένα σήμαντο χρηματικό ποσό. Μόλις τον αντικρίζει ο πονηρός υπηρέτης, τον αρπάζει από το λαιμό και απαιτεί επιτακτικά να του αποδώσει ό,τι του χρωστούσε. Ο συνυπηρέτης του τον παρακαλεί να του δώσει λίγο καιρό και θα του ανταποδώσει το χρέος που του ωφελούσε. Σκληρός και άκαμπτος, ο πρώτος υπηρέτης δεν ευσπλαγνίζεται τον δεύτερο και τον ρίχνει στη φυλακή. Οι άλλοι υπηρέτες, βλέποντας τα όσα έγιναν, τα αναφέρουν στον βασιλέα, ο οποίος οργίστηκε και ανακαλεί την προηγούμενη απόφασή του, φυλακίζει τον πονηρό υπηρέτη και του κατάσχει όλη την περιουσία του. Η παραβολή αυτή την κλείνει ο Κύριος με τη διαβεβαίωση ότι το ίδιο θα συμβεί και σε μας, εάν δεν αφήσουμε, συγχωρέσουμε με όλη μας την καρδιά τα σφάλματα των αδελφών μας. Στην καθημερινή μας ζωή, πολλές φορές σφάλουμε απέναντι του Θεού. Με τα λόγια μας, με τις σκέψεις μας, με τα έργα μας, παραβαίνουμε τον νόμο του Θεού και αμαρτάνουμε. Ο καθένας από μας, εάν μετρήσει τα καθημερινά του αμαρτήματα που διαπράττουμε εναντίον του Θεού μας, θα διαπιστώσει ότι συγκεντρώνονται σε αναρρύθμιτα ποσά, σε μύρια τάλαντα. Ένα ποσό που από μόνοι μας δεν μπορούμε να εξοφλήσουμε, διότι δεν μπορούμε να προσφέρουμε κάτι αντάξιο για να λάβουμε τη συγχώρηση των αμαρτωλών μας πράξεων. Μόνον η ευσπλαχνία του Αγίου Θεού είναι εκείνη που μπορεί να μας απαλλάξει από το χρέος. Μόνον ο ουράνιος Βασιλείας Χριστός ο Θεός μας, ο οποίος είναι και ο δίκαιος κριτής μέσω των ιερών μυστηρίων που εκείνος συνέστησε και παρέδωσε στην Εκκλησία του, μπορεί ο αμαρτωλός άνθρωπος να βρει την συγχώρηση των αμαρτιών του. Ανάμεσα στα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας
Η Ιερά Εξομολόγηση αποτελεί ένα από τα υποχρεωτικά μυστήρια για να επιτύχει κανείς τη σωτηρία που προσφέρει ο Χριστός. Και όπως είναι υποχρεωτικό για να γίνει κανείς καλό μέλος του σώματος του Χριστού, να γίνει χριστιανός, οφείλει να βαπτιστεί, και όπως είναι υποχρεωτικό για να λάβει κανείς τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να μυρωθεί, και όπως είναι υποχρεωτικό για να επισφραγίσει τα δύο προηγούμενα μυστήρια και να μετάσχει στην αιώνια ζωή, πρέπει να κοινωνά το σώμα και το αίμα του Κυρίου, και όπως είναι υποχρεωτικό για να ευλογηθεί η σχέση του ανδρός με τη γυναίκα, πρέπει να παντρευτούν μέσα στο ιερό μυστήριο του γάμου. Με παρόμοιο τρόπο, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας, πρέπει να πάμε να εξομολογηθούμε σε ένα ιερέα. Χωρίς την εξομολόγηση δεν υπάρχει συγχώρηση. Μπορεί κανείς να φανταστεί κάποιους νέους να θέλουν να παντρευτούν χωρίς ιερέα. Ακόμα και αυτός ο πολιτικός λεγόμενος γάμος δεν είναι ευλογημένος από το Θεό, αλλά αποτελεί μία συμφωνία κοινωνικής συμβίωσης. Επομένως, επειδή δεν έχει την ευλογία του Θεού, αποτελεί αμαρτία. Για το λόγο, διότι δεν επιτρέπεται σε χριστιανούς να περιφρονούν τα ιερά μυστήρια. Ακόμα μπορεί κανείς να φανταστεί κάποιον να θέλει να γίνει ορθόδοξος, αλλά να μην βαπτιστεί από κανονικό ιερέα. Ή άλλους να θέλουν να κοινωνήσουν, αλλά να μην συμμετέχουν στη Θεία Κοινωνία, αλλά να τρώνε απλό ψωμί και να πίνουν απλό κρασί. Έτσι και με τη συγχώρηση των αμαρτιών μας. Δεν μπορούμε να λάβουμε συγχώρηση εάν δεν εξομολογηθούμε σε ιερέα. Ο Κύριος μετά από την Ανάστασή Του έδωσε την εξουσία στους Αποστόλους να συγχωρούν ή να δεσμεύουν τις αμαρτίες των ανθρώπων. Αυτή την εξουσία μεταβίβασαν οι Άγιοι Απόστολοι στους Επισκόπους και Πρεσβυτέρους. Εάν λοιπόν δεν λάβουμε συγχώρηση από το Πνευματικό, οι αμαρτίες μας δεν συγχωρούνται. Μία πολύ βασική προϋπόθεση για να συγχωρεθούμε είναι να συγχωρέσουμε εμείς τα σφάλματα εκείνων των συνανθρώπων μας που με τις πράξεις ή τα λόγια τους μας έβλαψαν, πίκραναν, πρόσβαλαν ή και μας μείωσαν. Εάν συγχωρούμε, θα συγχωρεθούμε. Εάν δεν συγχωρούμε, τότε δεν θα συγχωρεθούμε. Πολλοί προσέρχονται στην εξομολόγηση, αλλά δεν είναι διατεθειμένοι να συγχωρέσουν τον συνάνθρωπό τους. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γνωρίζει κανείς ότι οι αμαρτίες που έχουν εξομολογηθεί ανακαλούνται και στο τέλος, εάν μένουν αμετανόητοι και δεν συγχωρούν τους συνανθρώπους τους, θα κριθούν αυστηρά για κάθε αμάρτημά τους από τον δίκαιο κριτή κατά τη φοβερά ημέρα της τελικής κρίσης. Η σημερινή παραβολή αυτό μας επιβεβαιώνει. Μετάνοια λοιπόν και ειλικρινή εξομολόγηση με την προϋπόθεση να συγχωρούμε τους συνανθρώπους μας είναι το σημερινό μήνυμα που όλοι πρέπει να ενθρονίσουμε στις καρδιές μας. Ο Θεός του ελέους και της ευσπλαχνίας ας δώσει σε όλους εμάς ειλικρινή μετάνοια. Θα λειτουργήσουμε στην Παναγία μας αύριο Δευτέρα εορτή του Αγίου Προφήτου Ζαχαρίου, την Τετάρτη, την Πέμπτη εορτή του Γενεθλίου της Υπεραγίας Θεοτόκου, την Παρασκευή εορτή των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και το Σάββατο. Το πρόγραμμα των ακολουθιών είναι έξω από το ναό στο πίνακα ανακοινώσεων. Την Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου, θα τελεστεί στο ναό μας ο εσπερινός της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και το μυστήριο του Ιερού Ευκελαίου, ώρα 5:30 το απόγευμα. Την Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου, θα τελεστεί στο ναό μας αγρυπνία από ώρα 8:30 το βράδυ. Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εφημίας. Την Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί ημερήσια εκδρομή στην Ιερά Μονή Παναγίας της Πλατανιώτισσας, στην Ιερά Μονή Παμεγής των Ταξιαρχών, στο Αίγιο. Ώρα αναχώρησης 7:30 το πρωί από την Κεντρική Πλατεία. Τιμή εισιτηρίου 20 ευρώ. Του Κυρίου δεηθόμεν. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού Θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα Σοι ο Αναστάσει των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών.
τες πρεσβείες Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Ευκουραδίων δυνάμειων των σωμάτων, νικεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Πρωτρών και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίου Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Βαβίλα Ιερού Μάρτυρος Μωυσέως του Προφήτου, Ερμιώνης τη γατρός του Αποστόλου Φιλίππου, Ιερουσαλήμ και των Ιών αυτής, των Ευελία Μαρτύρων, Ανθήμωσίου του εν κεφαλινία, όν την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεημών και βοηθιά μας, Κύριε.